Γεια Νομίζω σας. είπε αρκετά ο Βασίλης, Είπε πολλά. ο οποίος είχε και το προνόμιο να δουλέψει απευθείας με τον Θεοδωράκη, να δισκογραφήσει και σε συναυλίες. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό έτσι, με την σημερινή είδηση, πρωινή είδηση, είναι μια αίσθηση ανατροπής του χρόνου από το φαινόμενο που λέγεται Νίκης Θεοδωράκης. Φεύγει από το μυαλό μας και το πότε γεννήθηκε και το πότε έφυγε. Δεν μετράνε αυτά πλέον. Ο όγκος του έργου του Θεοδωράκη έχει σπάσει τα φράγματα του χρόνου. Είναι πανάρχαιος ταυτόχρονα και υπερσύγχρονος. Νομίζω ότι όχι απλώς έχει ταυτίσει αυτό το έργο με τον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό, γιατί είναι πολλοί παράμετροι που μπορεί κανείς, δεν θα κάνουμε τώρα μια ανάλυση μουσικολογική ή εθνολογική, όμως μια φυσιογνωμία η οποία επηρέασε και εμβολίασε και τη δική του γενιά και τις επόμενες γενιές, πατώντας πάνω στις παρακαταθήκες της προηγούμενης από αυτών γενιάς. Ο άνθρωπος ο οποίος αμέσως από νεαρή ηλικία αντιλήφθηκε τη σημασία που έχει ο ελληνικός λόγος για τον πολιτισμό μας, και γι' αυτό και άλλωστε με τόση επίγνωση πήρε τον ελληνικό λόγο, πήρε την ελληνική ποίηση ουσιαστικά, τους μεγάλους ποίητες, δημιούργησε τα μεγάλα έργα. Να σας θυμίσω μόνο Ελίτη, Ρίτσο, Σεφέρη, Λιβαδίτη και άλλους μεγάλους ποιητές. Και ξαφνικά βρεθήκαμε, μεγαλώσαμε, αν θυμηθούμε, εσείς είστε νεότερος φυσικά, αλλά ναι. Ξαφνικά μεγαλώσαμε από την παιδική μας ηλικία, από την ηλικία των 8, 10, 12, την εφηβική μας ηλικία, να τραγουδάμε οι έφηβοι της εποχής και ο απλός λαϊκός κόσμος να τραγουδάμε τη μεγάλη ποίηση του Ελίτη μέσα από το Άξιον Εστί, την ποίηση του Ρίτσου μέσα από τη Ρωμιοσύνη, από τον Επιτάφιο, τον Σεφέρη μέσα από την Ομυθιστόρημα και τους μεγάλους ποίητες. Αυτό ήταν μια συνειδησιακή χειρονομία από τον συνθέτη, από τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος ουσιαστικά μέσα από το έργο του τι έκανε. Πήρε όλο τον ελληνικό πολιτισμό όσον αφορά τη μουσική και τον λόγο και δημιούργησε το πολυσύνθετο η φυσιογνωμία αυτού που λέγεται λόγος και μουσική, μαζί ουσιαστικά με την εθνική ταυτότητα αυτού όλου του διαχρονικού έργου. Νομίζω ότι μετά από 100 χρόνια, είπε μια λέξη, προκαλέσατε το Βασίλη, το λέγανε να σας πει με μια λέξη πώς θα χαρακτήριζε τον Μίκη Θεοδωράκη, και εμένα περισσότερο απ' όλα με εντυπωσίασε η μεγάλη πάψη που έκανε μέχρι να απαντήσει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό το χαρακτηρισμό. Σας είπε τη λέξη αγώνας. Εγώ θα έλεγα τη λέξη ελευθερία. Νομίζω ότι στις μέρες και στους καιρούς που περνούμε και σαν έθνος και σαν κοινωνίες, ό,τι πιο ελεύθερο μας έχει μείνει, που δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει, όπως λέει και ο Ρίτσος, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η μουσική μας, είναι ο λόγος, είναι η ποίηση. Αυτά μετά από 100 χρόνια μπορεί κανείς να μην θυμάται ή να μην ξέρει ποιος δημιουργός κρύβεται πίσω από το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά κάνω μια έτσι μεταφυσική πρόβλεψη. Η αίσθηση μου είναι ότι μετά από 100-200 χρόνια οι Έλληνες θα τραγουδάνε και θα σιγομουρμουρίζουν τα τραγούδια του Θεοδωράκη μέσα από τα μεγάλα έργα και μέσα από τα λαϊκά τραγούδια ως μέρος της εθνικής παρακαταθήκης. Μάλιστα, μάλιστα. Ανεξάρτητα αν υπάρχει ή θα υπάρχει λόγος να θυμόμαστε για σκοπούς καταγραφής
ποιος είναι ο δημιουργός. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και αυτή είναι η ουσία και η λειτουργία της τέχνης στο τέλος της ημέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αργυρίδη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά και να καλωσορίσουμε.